Ο φακός του Καλλίνος News βρίσκεται στη νέα παραλιακή ζώνη της Καλλίμνου με ένα θέαμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Το σκάφος του Σάκη Κυπρέου φωτισμένο έχει αλλάξει πόστο, έφυγε από τον εξωτερικό μόλο και ήρθε εδώ απέναντι από το ιχθυοπολείο του. Μια εικόνα ιδιαίτερα ελκυστική. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι αυτό το σκάφος θα αναβαθμίσει αισθητά αυτό το κομμάτι του τουριστικού προϊόντος που έχει να κάνει με τη μεταφορά τουριστών από την ΚΟ στην Ψέρυμο, στην Πλάτη και στην Κάλυμνο. Κύριε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαμάτα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι να πω, είμαι έκθαμβος, θα το πω. Και μάλιστα έκανε ένα σχόλιο ότι αυτό το σκάφος τελικά, το μπάρκο De Pirata, θα αναβαθμίσει αισθητά αυτό το προϊόν το τουριστικό που είναι, έχει να κάνει με τη μεταφορά τουριστών από την ΚΟ στην Πλάτη, στην Ψέρυμο και στην Κάλυμνο. Ναι, σωστά. Αυτό δεν θα είναι το δρομολογίο του? Αυτό θα είναι το δρομολογίο, ναι. Και απέστε μας, πού βρισκόμαστε τώρα? Πιστεύω ότι τελειώνουμε. Έχουμε φτάσει τώρα, πιστεύω, στο 95%. Έχουν μείνει μερικές μέρες, κάποια τελευταίες πινελιές, κάποιες λεπτομέρειες. Περιμένουμε για τα χαρτιά του σκάφους, τέλος πάντων, να εγκριθούν, να περάσουν από νεογνώμονα. Έχουν γίνει απαραίτητες επιθεωρήσεις και περιμένουμε στη διαδικασία αυτή και πιστεύω ότι... Τι είπαν οι επιθεωρήσεις? Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, ποιος ήταν ο καπετάνιος? Καπετάνιος ήταν ο γιος μου. Καπετάνιος ήταν ο γιος μου. Από την σχολή? Από τη σχολή Μποροπλοιάρχων, έχει τελειώσει, έχει πάρει το διπλωμά του και τέλεια. Συνεχίζει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα που έχει σχεδόν πια τελειοποιηθεί, τι πρωτόκολλο θα έχει? Υπολογίζουμε πάνω από 300, 300 με 350 άτομα. Τόσα πολλά, 350. Σε ένα χώρο βέβαια που είναι πολύ μεγάλος χώρος και παρόλο που είναι μεγάλο το πρωτόκολλο, πολλοί άνθρωποι θα είναι όλοι, θα μπορούν δηλαδή άνετα και να κάθονται και να τρώνε σε τραπέζια και να εξυπηρετούνται πάρα πολύ καλά. Τι μήκος έχει? Μήκος είναι 30 μέτρα, είναι 8 μέτρα πλάτος. Σήμερα κάναμε και ένα δοκιμαστικό, πήγαμε πάρα πολύ καλά, σαν ταχύτητα και είμαστε ικανοποιημένοι. Έχετε μιλήσει με τουριστικά γραφεία στην ΚΟ? Έχουμε μιλήσει, παρόλο που αργήσαμε. Έχουμε μιλήσει, περιμένουν, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαστε και λίγο έτσι αφίαλοι. Θα κατέβουμε κάτω να το δουν το σκάφος και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν και αυτοί αν θα πρέπει να συνεχίσουν. Δηλαδή η αγορά τώρα έχει αντιληφθεί ότι στην Κάλυμνο είναι σχεδόν έτοιμο ένα πολύ εντυπωσιακό τουριστικό σκάφος? Ένα μεγάλο μερίδιο το φίλουμε και σε εσάς με τη τηλεόραση, τέλος πάντων, που βλέπετε στην ΚΟ και πιστεύω θα πάμε καλά. Εγώ θα ήθελα να ήμουν, λέω τώρα εγώ, στην άφηξή σας εκεί, πώς θα το δουν οι ξένοι μας και οι ντόπιοι βέβαια. Γιατί τέτοιο σκάφος δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Στην πιάτσα σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη. Είναι ωραία σκάφη. Ωραία σκάφη. Αλλά αυτό έχει κάτι ιδιαίτερο. Μας παραπέμπει σε πειρατικές εποχές. Εντάξει. Πάμε κάπου άλλο. Τι πλήρωμα θα έχει? Πλήρωμα είναι 6 άτομα Καλλίμνη. Και 4 άτομα θα είναι για το ξενοδοχειακό κομμάτι, για το σέρβις, για το φαγητό. Γιατί θα μπορούμε μέσα και να ταΐζουμε και να μπορεί ο κόσμος να τρώει ευχάριστα και να περνάει καλά. Τώρα θα το έχετε εδώ? Αυτό τώρα μερικές μέρες θα είναι εδώ πέρα και στη συνέχεια μόλις θα τελειώσουμε θα φύγουμε. Αυτό που λένε, εντάξει, έχουμε τώρα Ιούνιο, είμαστε μέσα στην τουριστική περίοδο. Εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε μέσα. Δεν χάσαμε κομμάτι μεγάλο δηλαδή? Μεγάλο όχι, δεν νομίζω ότι χάσαμε μεγάλο κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παραπάνω. Που σημαίνει πότε θα κάνω εγώ την επιθεώρησή μου εκεί με το φακό? Επιθεώρηση μέχρι τέλος της εβδομάδας θα την κάνετε. Μέχρι τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, Σάκη μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ωραίες εικόνες εντυπωσιακές και για μια ακόμα φορά, χωρίς ίχνος υπερβολής, λέω ότι αυτό το σκάφος θα εντυπωσιάσει. Είναι ήδη εντυπωσιακό. Πολλοί κόσμος έχετε και το παρακολουθεί. Είναι πειρατικό. Να βλέπω τη γαλέρα.